Γεια σας. Μαζί μας ο διάσημος μεγαλοδοντίατρος των Αθηνών και Πάρου και Κρήτης και σύντομα και Μοντεκάρλο, ο φίλος μου ο Χρήστος Ολόλης. Λοιπόν, ο Χρήστος μου είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε μία μεταμόσχευση λιγάκι έτσι λίγο στον μπροστά, πολύ μικρό πρόβλημα, στάδιο 3, το οποίο το είχε κλείσει εδώ πέρα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το είχε κλείσει δεν ήταν πολύ ωραίος, ήταν το κλασικό τρίγωνο, το οποίο δεν θα πούμε περιοχή στο τρίγωνο, θα σας αφήσω να το μαντέψετε. Εδώ πέρα θα δείτε ότι υπήρχαν, δηλαδή έκανε αυτό το τριγωνικό εδώ πέρα, το οποίο όμως το κάναμε πιο σωστό, να κάνει ένα πιο σωστό πλαίσιο στο πρόσωπο. Θα δείτε εδώ πέρα ότι προχωρήσαμε σε μια μεταμόσχευση περίπου 2.000 τριγωθυλακίων, αν θυμάμαι καλά, όχι, 1.700 τριγωθυλακίων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καταφέραμε. Είμαστε στο χρόνο τώρα. Λιγότερο. Λιγότερο. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα. Έχω αλλάξει το σχήμα του hairline. Το βλέπετε ότι πλέον έχει φύγει αυτή η τριγωνιά, η κλασική τριγωνιά. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Το πρόσωπο πλαισιώνεται καλύτερα. Δεν έχει πρόβλημα να τα βρέξουμε και λίγο. Μου ήρθε τώρα λιγάκι απροειδοποίητα. Και δεν είμαστε πλήρως οργανωμένοι. Εντάξει, έτσι είναι οι stars. Όταν βρουν χρόνο, άμα σε δουν από κάτω, πει: α, κάτσε να ανέβω μία πάνω τον δω. Τον παρακαλώ καιρό να έρθει να. Κάποιοι συνάδελφοι μας ζητήσαν ότι θέλουν να τα τρίβουμε κιόλα. Δεν ξέρω γιατί. Να δούμε αν είναι βαμμένα, αν τα βάφουν οι ασθενείς. Καινούργιο αυτό. Ναι, είναι καινούργιο. Ένα συνάδελφος βγήκε και είπε ότι ξέρεις ότι άφησε υπονοούμενα ότι δίθεν τα βίντεο που κάνω, ότι βάζουμε από κάτω πούδρες και τέτοια πράγματα. Και λέει: καλό θα είναι να τα τρίβετε κιόλα. Οπότε από εδώ και πέρα τώρα τα βρέχαμε, τα τρίβαμε, τα τραβάμε τώρα έτσι. Και να μην περουκά, είναι δικά του. Χρήστο, ακούω. Πόσο φαίνεται, έχεις δει τη διαφορά, δηλαδή στον καθρέφτη της αρέσει περισσότερο. Είναι τέλειο πραγματικά. Είναι τέλειο. Πού να δείτε τα δόντια που φτιάχνει και τις αποκαταστάσεις που κάνει ο Χρήστος. Εφόσον πολύ ωραία εκφύσεις δόντια και δεν θα χρειαστεί να πάω σε αυτό, αλλά που ξέρεις. Επειδή όμως έχω πιο ωραία μαλλιά από εσένα. Εγώ το χερνάει λίγο χρόνο. Αυτό δεν ναι, γιατί δεν έφτιαξα εγώ το δικό μου χερνάει. Μου το έφτιαξε άλλος. Τι να κάνουμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια στη ζωή. Όλοι οι ασθενείς μου έχουν καλύτερο hairline από μένα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να κάνεις την μεταμόσχευση. Μόνο σου μπορεί να φτιάξεις τα δόντια μόνο σου. Μήπως και οι ασθενείς μου κάνουν πιο ωραία δόντια από μένα. Ναι, όλοι σου οι ασθενείς. Χάρηκα πολύ που σου είδα. Περίμενε. Έχουμε την ώρα της χρυσής χτένας. Μα γι' αυτό ήρθα. Οκ, ποια θες. Μου θες και τις δύο. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν παίρνει τίποτα. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούργια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.